Εμείς στις 22 Απριλίου φέτος η πρωτοβουλία αλληλεγγύης στους οικονομικούς και πολιτικούς πρόσφυγες, μια συλλογικότητα που δημιουργήθηκε μέσα στον αγώνα για την υποστήριξη των σύνδρομων προσφύγων από πέρυσι στο Σύνταγμα, μετά στο πεδίο του Άρεσου κτλ., αποφάσισε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θα είναι το πρόβλημα της στέγασης των προσφύγων, και προχώρησε στην κατάληψη ενός κλειστού ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, κάτω από την πλατεία Βικτωρίας, Αχαρνών 78, και με σκοπό να, για αρχή, να μπορέσει να στεγάσει ένα δυναμικό, όχι πολύ μεγάλο και όχι φυσικά και ασήμαντο, περίπου 400 άνθρωποι στεγάζονται σήμερα στο City Plaza, να μπορέσει να παρέχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και βέβαια να αποτελέσει ένα αντιπαράδειγμα στην κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι η πολιτική των στρατοπέδων, των ΚΑΜΠ, αυτά που περιγράφηκαν λίγο πιο πριν, και βέβαια να γίνει ένα κέντρο αγώνα στο οποίο θα δικτυωθεί η υπόλοιπη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες στην Αθήνα, στο επίπεδο Αθήνας, θα εξαχθεί προς τα έξω και θα μπορέσει, τέλος πάντων, αυτό το κίνημα με κάποιο τρόπο να δυναμώσει. Μέσα στον 1,5 περίπου μήνα που είμαστε μέσα στο Πλάζα, έχουμε καταφέρει ως ένα βαθμό να, καταρχήν, να λύσουμε κάποια βασικά προβλήματα που αφορούν τη στέγαση, τη διατροφή κτλ. Να έρθουμε σε επαφή με ομάδες και συλλογικότητες από όλη την Αθήνα, οι οποίες ασχολούνται χρόνια στο έδαφος της αλληλεγγύης.